Οι μνήμες είναι κοινές για όλους. Όσοι ζήσαμε δεκαετία 70, 80, 60, εκείνα τα χρόνια δηλαδή που τώρα πια θεωρείται απότερο παρελθόν, αλλά είναι τόσο κοντινά μας. Και που βέβαια οι μνήμες αυτές ακόμα και σήμερα κάπου-κάπου αναβιώνουν, κάπου-κάπου μπορείς να τις συναντήσεις σε ένα πραγματικό σκηνικό, αλλά όσο περνάνε τα χρόνια τόσο και το πράγμα χάνεται και φεύγει. Στην περίοδο της Λαμπρής, ας πούμε, κυριαρχεί το λατρευτικό στοιχείο. Μεγάλη εβδομάδα, στα Χριστούγεννα, κυριαρχεί το γαστρομαγικό κυρίως στοιχείο. Θέλετε να δούμε και κάποιες φωτογραφίες και να τις σχολιάσουμε. Τις έχουμε ομαδοποιήσει έτσι με την βοήθεια τη δική σας. Μπορούν οι συνάδελφοι από πάνω από το κοντρόλο, Δημήτρη Σοφραγιαδουλάκη και οι συνάδελφοι από τα γραφικά, να ρίξουν τις πρώτες φωτογραφίες για να αρχίζουμε να εστιάζουμε λίγο και με τη μορφή της εικόνας σε αυτές τις παραδόσεις. Είναι αυτό που βλέπω. Αυτό ακριβώς, αυτό βλέπουμε. Λοιπόν, νομίζω είναι πάρα πολύ καλά η επιλογή, σαν να είχαμε συνοηθεί. Mm-hmm. Είναι, ξέρεις, είναι το πιο συνηθισμένο γιορταστικό γλυκό. Είναι το κριτικό γλυκό της χαράς, θα τολμήσω να πω. Ναι, και της χαράς, αλλά και αυτής της περίοδου. Mm-hmm. Χριστούγεννα, πρωτοχρονιά. Τώρα, επειδή μίλησα μόνο για το γαστρομαγικό κομμάτι, αυτό δεν είναι άσχετο με τη λατρεία, δεν είναι άσχετο με τον πολιτισμό μας. Περιμένουμε τη γέννηση του φωτός. Mm-hmm. Αυτό είναι από τις αρχαίες λατρείες κατάλοιπο. Διότι μετά τα Χριστούγεννα έχει αρχίσει το φως να αυγαταίνει. Λοιπόν, ρώτησα κάποτε μια γριά, γιατί τα ξεροτίγανα. Λέει, γιατί παιδί μου τα τυλίγουμε όπως τύλιγε η Παναγία το Χριστό. Δεν θυμίζει αυτό το τύλιγμα, δεν θυμίζει τη φασκιά των παλιών χρόνων. Λοιπόν, υπάρχει μια ωραία μελέτη της Άλκης Κυριακίδου Νέστορος, μια σπουδαίας λαογράφου από τη Θεσσαλονίκη, που αναζητά το συμβολικό περιεχόμενο των εορτών, μάλλον το φαγητό του Χριστουγέννου. Mm-hmm. Τα περισσότερα από τα γλυκά έχουν συμβολικό περιεχόμενο. Δηλαδή, χθες ζυμώσαμε στο σπίτι τα χεράκια του Χριστού. Χεράκια, ένα χεράκι κανονικό. Και νομίζω ότι μπορούμε να δούμε τη φωτογραφία από τα χεράκια του Χριστού, γιατί εγώ, για να είμαι ειλικρινής, με βάση τα δικά σας δεδομένα και τα στοιχεία που μου δώσατε, αυτή τη φορά αντιλήφθηκα τι είναι τα χεράκια του Χριστού. Ναι, αυτά είναι. Τι ακριβώς είναι αυτό? Κοίταξε, τότε τα δώρα στα παιδιά, στα παλιά χρόνια και πριν από τα δικά μου τα χρόνια, ήταν πάρα πολύ περιορισμένα. Δεν υπήρχε ο πλούτος αυτός, mm-hmm. ούτε η αυθονία. Γι' αυτό και πάρα πολλοί που θυμούνται Χριστούγεννα, στα χωριά τους θυμούνται τη φούσκα του χείρου, δηλαδή την ουροδόχο κέστη, που ήταν η χαρά των παιδιών. Αλλά τα παιδιά έπρεπε να πάρουν μέρος στη γιορτή. Και αυτό το μέρος αυτό το έπαιρναν με το δωράκι το συγκεκριμένο. Ένα ταπεινό, αλλά πόση χαρά πρόσφερε. Εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ τα Χριστόψωμα της μητέρας μου και αυτά που έκανε για μένα. Mm-hmm. Και για την αδερφή μου, αυτά τα εξαιρετικά. Τα οποία είναι καλλιτεχνήματα και μπορούμε να δούμε φωτογραφίες, γιατί πάντοτε πάνω σε αυτό το Χριστόψωμο νομίζω ότι υπάρχει μια ολόκληρη ιστορία, υπάρχει μια ολόκληρη ιεροτελεστία. Είναι ένα έργο τέχνης. Αυτό που βλέπεις, mm-hmm. που βλέπουμε όλοι, είναι οι περίφημες κακαρίστρες από τη Μέσαρα. Η φωτογραφία είναι λίγο στο πλάι. Mm-hmm. Αν κοιτάξει, είναι μια μητέρα που κρατά στην αγκαλιά το παιδί της. Και αυτό το πράγμα που έχει πάλι καταλήγει σε κάτι δάχτυλο στην κάτω μεριά, και αυτό είναι συμβολικό. Είναι πολύ συγκινητικό να ακούμε ότι κάποτε στην Κρήτη, μιλάμε τώρα για χρόνια που δεν τα προλαβαίνουμε εμείς, κάποτε οι γυναίκες ξενυχτούσαν περιμένοντας την Παναγία να γεννήσει και την βοηθούσαν όπως κάνει σε κάθε γυναίκα. Γιατί είναι η μητέρα, είναι η μεγάλη μητέρα. Τη νιώθουν σαν μια από αυτές. Και αυτή η οικείωση με το θείο είναι ένα μεγάλο προτέρημα του δικού μας πολιτισμού. Το προηγούμενο που είδαμε, αν μπορείς Δημήτρη να το δούμε ξανά, που είναι ένα δέντρο, mm-hmm. ένα ψωμί, αυτό εδώ. Ναι, που είναι της Δυτικής Μεσαράς και των Δυτικών Αστερουσίων, ένα χριστουγεννιάτικο ψωμί που έχει ένα δέντρο πάνω. Πολύ πριν ανακαλυφθεί ή επανέλθει στην Ελλάδα το χριστουγεννιάτικο δέντρο, βλέπεις πόσο δυνατή είναι η ανάμνηση δεντρολατικών πρακτικών. Είναι απίστευτο αυτό, πραγματικά. Ένα εξαιρετικό ψωμί, το βλέπεις το δέντρο, τα κλαδιά του. Βέβαια, σε άλλες περιπτώσεις είναι πολύ πιο συγκεκριμένο το δέντρο, φαίνεται καλύτερα. Αλλά ο λαϊκός πολιτισμός δεν έχει τυποποίηση ή την τυποποίηση την έχει μόνο και μόνο για να καθιερώσει σχήματα αποδεκτά από την κοινωνία.
Μάλιστα. Αυτό τι σημαίνει για την Κρήτη, δηλαδή αυτά τα καλλιτεχνήματα, αυτά τα, οι δημιουργίες πάνω στο προζύμι, στη ζύμη, υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί, ας πούμε, να ερμηνευθεί από το παρελθόν? Βεβαίως, υπάρχει ένας λόγος που γίνονται. Εδώ, ας πούμε, ναι, βλέπουμε μια λεπτομέρεια που θα τη ζήλευε και ένας καλλιτέχνης γλύπτης. Αυτό είναι Χριστόψωμο. Mm-hmm. Αν το γυρίσεις λίγο-λίγο, θα δεις ότι είναι αρχή, που σημαίνει Χριστός. Ναι. Έτσι. Ωστόσο, το υπόβαθρο της τελετουργίας των Χριστουγέννων είναι καθαρά γονιμικό. Είναι η εποχή που ο σπόρος βρίσκεται θαμένο στη γη. Και οι άνθρωποι κάνουν τα πάντα, γιατί τότε σιτοδία σημαίνει πείνα στα χρόνια εκείνα. Δηλαδή, πριν από την εμπορματοποίηση και στις αυτοκαταναλωτικές κοινωνίες του παρελθόντος, το οτιδήποτε κάνανε αποσκοπούσε στο να υποβοηθήσουν τη γονιμότητα της γης και την καρποφορία. Όλα αυτά τα έθιμα είναι σχετικά. Δηλαδή, βλέπουμε πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν αλέτρια, ζυγούς πάνω στα. Ύστερα βλέπουμε φωλιές με πουλάκια, με αυγά μέσα. Όλα αυτά. Αυτό είναι κυρίως ψωμί των αραβωνιασμένων. Όλα αυτά, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Υπάρχει διαφοροποίηση στον τρόπο που γίνεται μια τέτοια δημιουργία από περιοχή σε περιοχή, ναι, στην, ναι, Κρήτη? Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, βλέποντας τις φωτογραφίες γενικότερα, τις οποίες θα τις δούμε στην πορεία, βλέπω ότι στη δυτική Κρήτη δίνεται βαρύτητα σε κάτι άλλο, ενδεχομένως στη γιορτή των θωρική, φώτων. Είναι πιο θωρική, ναι, η αντιμετώπιση. Θα ήθελα λίγο να σταθούμε σε αυτό. Γιατί αυτή η διαφορετικότητα στις παραδόσεις, αλλά και στον τρόπο, ας πούμε, στη δημιουργία ενός Χριστόψωμου? Επικρατούν τοπικές συνείδησεις και τοπικά έθιμα, τα οποία έρχονται από πολύ μεγάλο βάθος χρόνου. Αλλά όλα συγκλίνουν. Δηλαδή, μπορεί να φαίνονται διαφορετικά, αλλά αυτή η διαφορετικότητα έχει ένα κοινό σημείο αναφοράς. Θα σας μεταφέρω κάτι που λένε οι τηλεθεατές, κύριε Ψηλάκη, μιας και κάνουμε την αναδρομή. Αναφέρονται σε αυτή τη διαφορετικότητα των εθήμων που έχει η Δυτική με την Ανατολική Κρήτη, όμως κρατάνε αυτό που είπατε, την ουσία, ότι η ουσία είναι ουσιαστικά ίδια. Δηλαδή, όλα γίνονται για κάποιο λόγο και όλα γίνονται γιατί υπάρχει μια συγκεκριμένη παράδοση. Στο σήμερα, θεωρείτε ότι αυτή η παράδοση κρατιέται από τους κριτικούς? Αχ, μου πατάς τον κάλο. Φοβάμαι πάρα πολύ τις κοινωνίες του μέλλοντος. Φοβάμαι την ομοιομορφία. Φοβάμαι την ομοιομορφία του πολιτισμού και όχι την ομοιομορφία που παρατηρείται εντός Κρήτης. Αυτό φοβάμαι είναι η παγκόσμια ομοιομορφία. Όπου πάμε θα ακούσουμε τις ίδιες μουσικές, θα φάμε το ίδιο φαγητό, θα έχουμε τα έτοιμα ή δεν ξέρω τι άλλο, τις ίδιες συνήθειες, οι πόλεις μας θα μοιάζουν πάρα πολύ και αυτό το παγκόσμιο χωριό δεν θα έχει τρόπους να ξεχωρίσεις το άρωμα, την ομορφιά της ζωής, την ομορφιά του κάθε τόπου, της κάθε κοινωνίας. Περπατώ στους δρόμους εδώ και ακούω μουσικές. Χάθηκε ο κόσμος να ακουστεί μια ελληνική μουσική χριστουγεννιάτικα. Μόνο ξένα έχουμε στο Ηράκλειο. Mm-hmm. Και όχι μόνο, και σε άλλες πόλεις της Κρήτης. Δεν υπάρχει ένα σημείο αναφοράς. Και αν ψάξει κανείς τα έθιμα της Κρήτης, είναι σαν να ψάχνει βαθιά στην ψυχή του. Και εκεί θα συναντήσει τον παππού του, τη γιαγιά του, τη ρίζα του. Εκεί θα συναντήσει τελικά την ψυχή του. Η ομοιομορφία αυτή που λες, είναι μια επιβαλλόμενη ομοιομορφία. Αλλά αυτό το να είναι, ας πούμε, σε όλη την Κρήτη μια, ας πούμε, ένα κοινό έθιμο, αυτό καθόλου δεν ενοχλεί, απέναντίας. Έτσι είναι. Όταν μιλάμε για τις μικρές αποχρώσεις, τις λεπτές αποχρώσεις των εθήμων από τόπο σε τόπο, μιλάμε για πράγματα που είναι, ας πούμε, τα κοιτάζεις και είναι ίδια, αλλά στη λεπτομέρεια ενδιαφέρουν. Την περίοδο των εορτών, και θέλω να σας πάω στη φωτογραφία της χειροθυσίας, είναι το βασικό γεύμα στις προηγούμενες δεκαετίες το χοιρινό? Βέβαια. Και θέλω να σταθούμε λίγο στην χειροθυσία που μου έκανε φοβερή εντύπωση και έψαξα και κάποια στοιχεία στο διαδίκτυο για αυτή, γιατί ομολογώ ότι την άκουσα πρώτη φορά από εσάς. Εδώ βλέπουμε, αν είναι αυτή η εικόνα που βλέπω, είναι ένα χειρίδιο που κρατάει... Στα χέρια της Δήμητρας. Στα χέρια της Δήμητρας. Η Δήμητρα τι είναι? Θεά της Γεωργίας. Γεωργίας. Θεά της γονιμότητας. Mm-hmm. Άρα το ζώο το ίδιο, που είναι πολύ το κολέγιο, είναι πάρα πολλά ουρνάκια, μεταφέρει αυτή τη γονιμότητα στη γη. Είχα γράψει μια μελέτη πριν από χρόνια και ένα κομμάτι αυτής της μελέτης έχει δημοσιευθεί στο βιβλίο μου «Λαϊκές Τελετουργίες στην Κρήτη», το οποίο έχει εξαντληθεί, αλλά πρώτο ο Θεός,
θα το τυπώσουμε φέτος ξανά, επανέκδοση. Όπου ο άνθρωπος ο οποίος θυσιάζει ένα χείρο δεν είναι όποιος τύχει, όποιος βρεθεί. Είναι συγκεκριμένος ο άνθρωπος. Και αυτά συνέβαιναν στην Κρήτη πριν από ένα αιώνα. Τις πηγές τις βρήκα, ευτυχώς σωθήκανε. Το ίδιο το αίμα του χείρου έχει μεταφέρει και αυτό στοιχεία άλλων πολιτισμών, παλαιότερων δηλαδή μορφών του δικού μας πολιτισμού, μεταφέρει και τη γονιμότητα, αλλά μεταφέρει και την αποτροπή του κακού. Δεν είναι καθόλου τυχαίο το ότι θα μπορούσε να κάνει ένα σταυρό με το αίμα του χείρου στο κούτελο ή το να πάρει το αίμα του χείρου και να το να ρίξει από λίγο στα τέσσερα σημεία του αγρού που είναι σπαρμένο σιτάρι. Θέλω να δούμε τη φωτογραφία, μια φωτογραφία του παρελθόντος από την χειροθυσία, που στο σήμερα, ας πούμε, κύριε Ψηλάγη, μπορεί να είναι και κατακριτέ από μια ομάδα ανθρώπων που δεν είναι λίγοι, που ασπάζονται τη λογική του vegan, του vegetarian, που νομίζω όλα αυτά είναι και αποδεκτά. Αυτά είναι αυτά, όμως, εδώ μιλάμε για μια παράδοση. Από την Κασταμονίτσα, το χωριό μου. Ναι, μαζεύεται όλη η οικογένεια, μαζεύονται όλοι οι συγγενείς, μαζεύονται όλοι μαζί και σφάζουν το χείρο. Και σφάζουν όλους τους χείρους μαζί. Αξέχαστε Κωστή Φραγκούλη, Μουγκρές Γρικό στις γειτονιές. Είναι η παραμονή των Χριστουγέννων που σε όλα τα χωριά αντιχούσε η ίδια φωνή του χείρου του κακομύρη που τον σφάζανε. Δεν ξέρω τι θα μπορούσε να πει ένας σημερινός άνθρωπος, αλλά τα έθιμά μας δεν είναι βάρβαρα. Γιατί δηλαδή περισσότερο, όποιος θέλει να πει, ας μην τρώει πια κρέας ή ας κάνει άλλα πράγματα να προστατέψει κάθε μορφή ζωής. Τα έθιμα δεν είναι βάρβαρα. Μεταφέρουν συνήθειες πανάρχες. Η φωτογραφία που βλέπουμε από την Κασταμονίτσα, είπατε, από το χωριό σας. Είναι αυθεντική. Έχουμε άλλη μία φωτογραφία που θέλω να σταθούμε λίγο αυτό. Γιατί υπάρχει και η διαδικασία ότι από το βασικό αυτό έδεσμα των Χριστουγέννων βγαίνουν και μια σειρά από μεζέδες. Ο χείρος και όλο αυτό το σκηνικό που δημιουργούμε το χείρο, αυτή είναι περίπου σε ένα σχολείο την φωτογραφία στο Ηράκλειο. Στο Ηράκλειο. Στην Όλγα, την Ανδρεδάκη, που το έκανε για να μάθουν τα παιδιά. Λοιπόν, και αυτό έχει γίνει πριν από 30 χρόνια πια. Είναι 25-30, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, στη χειροθεσία, στη χειροθυσία, βλέπουμε πάλι ένα συμπίλημα συνηθιών και την ίδια τη γονιμότητα να κυριαρχεί. Αν παρατηρήσουμε δηλαδή όλη αυτή τη διαδικασία που γίνεται, αλλά το υπόβαθρο είναι οικολογικό. Δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει κάθε μέρα το κρέας, πρέπει να βρει πρωτεΐνες, να βρει άφθονη τροφή, φτηνή τροφή, γιατί ο χείρος με τα υπολείμματα των τροφών και με τα βελάνια στα βουνά τρεφότανε. Επομένως σου δίνει την ευκαιρία να κάνεις σαπάκια, λουκάνικα, ένα σωρό πράγματα, καταναλώσεις. Όλη αυτή την περίοδο που ήρθε μετά από μια περίοδο νηστείας, να πάει παραπέρα, να τελειώσει ο χειμώνας και ακόμη κρατούσαν. Και βλέπουμε ότι ο λεγόμενος σήμερα, έτσι όπως αποκαλείται, πρωτογενής τομέας, είναι αυτός που διαχρονικά στήριζε τις παραδόσεις και βεβαίως στηρίζει και την επιβίωσή μας σήμερα. Να σου πω κάτι. Τα έθιμα άρχισαν να χάνονται από τότε που χάθηκε η καλλιέργεια της γης και δι των δημητριακών καρπών. Ήταν η πιο επισφαλής καλλιέργεια του παρελθόντος. Θα βρέξει, δεν θα βρέξει. Αν δεν βρέξει, τι θα γίνει. Αν δεν βρέξει, δεν θα γίνει τα στάρια. Επομένως, όλο αυτό το σκηνικό έχει να κάνει με αυτό το πράγμα. Όλα η θυμολογία από το Σεπτέμβριο μέχρι τον Απρίλιο, Μάιο, τα ίδια πράγματα παρατηρούμε. Σε διαφορετικές εκφράσεις όμως. Να σας πάω λίγο στα φώτα. Στην γιορτή των φώτων. Και γιατί το λέω αυτό. Τα φώτα πάντοτε είναι μια γιορτή που έχει και τις δικές της παραδόσεις, έχει και τους δικούς της θρύλους. Δηλαδή, και εγώ μικρότερος έχω ακούσει πάρα πολλές ιστορίες που αφορούν τα φώτα. Θέλω λίγο, βλέπουμε καταρχήν εδώ πέρα φώτα στο Ηράκλειο. Μία φωτογραφία από τα φώτα στο Ηράκλειο που νομίζω ότι μέχρι και σήμερα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά των κριτικών. Θέλω να σας πω ότι την πρώτη χρονιά της πανδημίας, δηλαδή πέρυσι, που υπήρξαν μέτρα για τα φώτα, υπήρξε και ένα τελείριο αντιδράσεων από τους κριτικούς. Δεν οφείλεται τόσο στα φώτα όσο οφείλεται στο γεγονός ότι είχαν στερηθεί όλα τα προηγούμενα. Βεβαίως. Νομίζω. Μπορεί και να κάνω λάθος. Αλλά με πολύ μεγάλη συγκίνηση άκουσα πάλι το Μακαρίτη, το φίλο μου, τον Κωστή, το Φραγκούλη, ο οποίος πέθανε το 2004 ή 5, 100 χρονών. Να θυμάται το τι γινόταν στη Σιτία του 1910, 20, κάπου εκεί, 15.
και να μου μιλά για τις μεταφίασεις στους μασκαράδες των φώτων. Δίνονταν οι άνθρωποι μασκαράδες. Όπως αυτή την πληροφορία δεν έχω επιβεβαιώσει και από άλλες περιοχές, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ μακριά από η βαλίτσα, να σου το πω τώρα, να το αναλύσω αυτό το πράγμα. Όπου αυτό το μασκάρεμα με τους ήχους διώχνει τα δαιμονικά από μπροστά σου και επιβιώνει το ίδιο έθιμα στη Βόρεια Ελλάδα σήμερα, σε πάρα πολλές περιοχές. Τα φώτα ήταν μια γιορτή εντελώς ξεχωριστή, ιδιαίτερα για την Κρήτη, όπου είχαμε και πολλά άλλα πράγματα στα φώτα μέσα. Δηλαδή, η ευλογία των κουδουνιών, ας πούμε, δεν είναι μια παράδοση των φώτων. Ακριβώς. Ένα έθιμο. Μπορούμε να δούμε και τη σχετική φωτογραφία. Και την πρωτοχρονιά γινόταν σε μερικές περιοχές. Εδώ είναι κάτι από το μεγάλο αγιασμό. Πηγαίνουν οι βοσκοί τα κουδούνια για να ευλογηθούν τα κουδούνια με το μεγάλο αγιασμό. Τι ομορφιά έχει αυτό το έθιμο. Δηλαδή, το ότι καταφεύγει στη θεότητα αυτή τη μέρα και πηγαίνει να ευλογήσει το μέρος αντί του όλου. Αλλά η ευλογία μεταφέρεται από το μέρος το όλον. Δεν μπορείς να πας στο κοπάδι ολόκληρο. Σε κάποιες άλλες εποχές πηγαίνει ολόκληρο το κοπάδι. Υπάρχει και κάποιο έδεσμα όμως που σχετίζεται με τα παλικάρια. Τα παλικάρια. Τι ακριβώς είναι τα παλικάρια? Η πασπερμία. Mm-hmm. Η αρχαία πασπερμία ακριβώς. Είναι αυτό το πιάτο που βλέπουμε τώρα στην Ελλάδα. Κοίταξε, αυτό είναι η συνέρεση των κόσμων. Δηλαδή, βλέπουμε ότι ο άνθρωπος εδώ, στο λαϊκό πολιτισμό που έχει ένα οικολογικό χαρακτήρα, συνερεί τα ένδια όντα, ταυτίζεται ή, εν πάση περιπτώσει, εξομοιώνεται, να πω μια καλύτερη λέξη, με τα ζώα. Τρώνε το ίδιο φαγητό την ίδια μέρα. Αλλά τι είναι? Είναι όλοι οι καρποί μαζί. Δες εδώ πάλι το γονιμικό υπόβαθρο που προβάλλει και δες και αυτή την ταπεινότητα του ανθρώπου, την ταπεινότητα, ο οποίος κουβεντιάζει με τα βόδια, με τις αγελάδες, με τις κατσίκες. Η γιαγιά μου ανέβαινε στο δώμα και φώναζε «Φάτε πουλιά, χορτάσετε και το Θεό δοξάσετε». Και έδινε το ίδιο φαγητό στα πουλιά, στα πετεινά του ουρανού. Μηνύματα που έρχονται από άλλες γενιές. Μπορεί να μην ξέρουν γράμματα, αλλά ξέρουν περισσότερα από εμάς. Και νομίζω ότι μέσα από την παράδοση μαθαίναν και την ίδια την ιστορία. Θα σας πω κάτι που μια προσωπική με εμπειρία. Εγώ δεν είμαι από το Ηράκλειο, η καταγωγή μου από το Μιλοπόταμο στο Ρέθυμνο. Το πρώτο πράγμα που έμαθα όταν ήρθα στο Ηράκλειο πριν από 22 χρόνια είναι αυτό το έθιμο της Μπουγάτσας. Την παραμονή και την ημέρα της Πρωτοχρονιάς. Είναι ένα έθιμο, κύριε Ψηλάκη, που περιορίζεται στα όρια της πόλης του Ηρακλείου. Δηλαδή δεν συμβαίνει στη Μεσαρά, δεν συμβαίνει στη Χερσόνησο, ενδεχομένως να συμβαίνει λιγότερο. Πρόσεξε, αλλά συμβαίνει σε άλλο βαθμό. Σε άλλο βαθμό. Και με άλλα πράγματα. Διότι όλα αυτά, μπουγάτσες, αγνόπιτες, σφακιανόπιτες, καλυτσούνια, τι είναι? Είναι κατάλοιπα των τετυρωμένων πλακούντων του αρχαίου κόσμου. Mm-hmm. Είναι δηλαδή πλακούντες γλυκίσματα που είχαν μέσα τυριά. Είναι, σε ένα βαθμό υπάρχει παντού αυτό το έθιμο. Στο Ηράκλειο έχει εξειδικευτεί στην μπουγάτσα. Και επειδή εδώ έχει μεγάλη ιστορία. Είναι όμως έντονα πάρα πολύ μέσα στο λεγόμενο πολεοδομικό συγκρότημα του Ηρακλείου. Έχει γίνει ειδικά η μπουγάτσα στο Ηράκλειο. Έχω ακούσει ότι η μπουγάτσα που καταναλώνεται αυτό το 24ωρο δεν καταναλώνεται όλο το προηγούμενο διάστημα. Χαμός γίνεται, ναι. Και παλιότερα ακόμη περισσότερο. Ακόμα και μαγαζιά ευκαιριακά ανοίγανε, θυμάμαι εγώ, δεκαετία του 80. Ήταν ένα κλειστό μαγαζί, το ανοίγανε μόνο για πολλά μπουγάτσες. Λοιπόν, η μπουγάτσα υπήρχε. Λέγεται ότι την έφεραν οι Μικρασιάτες. Δεν είναι αλήθεια. Υπήρχε και στο δικό τους πολιτισμό και στον πολιτισμό των Κρητών. Βέβαια, τότε πήρε μια άλλη διάσταση το έθιμο και επειδή οι Μικρασιάτες είχαν και ένα πιο εκλεπτισμένο πολιτισμό. Mm-hmm. Ήταν δηλαδή κάπως διαφορετικοί. Ήταν από αρχοντικές οικογένειες και από πόλεις που είχαν έρθει. Ακόμα και οι αγρότες ήταν πολύ πιο ευκατάστατοι. Γιατί οι Κρήτες αγρότες τι ήτανε? Ήτανε φουκαράδες, φτωχοί, τις μεγάλες εκτάσεις τις είχαν οι γεωκτήμονες, οι Τούρκοι. Η τουρκοκριτική εμπροκειμένο, οι γενίτσαροι. Mm-hmm. Το έθιμο πήρε τότε λοιπόν φωτιά που λέμε. Αναπτύχθηκε πολύ. Αλλά μελετώντας την μπουγάτσα, βλέπουμε μπουγατσατζίδικα στο Ηράκλειο το 1870, το 1880, το 1890. Με μεγαλύτερη ιστορία ακόμα και από την ιδιαίτερη πατρίδα της μπουγάτσας σε επίπεδο χώρας, που είναι η Βόρεια Ελλάδα και η συγκεκριμένη περιοχή των Σερών. Κοίταξε, παντού υπήρχαν αυτά. Και είναι διαφορετικές οι μπουγάτσες. Κάποια στιγμή αρχίζει πάλι το πράγμα να μοιάζει μια με την άλλη. Αλλά λένε ότι οι μπουγάτσες του Ηρακλείου και το Χανίων είναι πολύ διαφορετικές από όλες τις άλλες. Βεβαίως. Θέλω να κλείσουμε την αναδρομή, γιατί θέλω να σταθούμε και στο βιβλίο. Βλέπω ότι υπάρχει μια ενότητα από φωτογραφίες που μας παραχωρήσατε που έχει να κάνει με το νερό.
Και θέλω λίγο να σταθούμε στον ρόλο του νερού στα ήθη και τα έθιμα της κριτικής παράδοσης, το κέρασμα, ας πούμε, της Βρύσης. Και μπορούμε να βλέπουμε και το υλικό για να το σχολιάζετε. Κοίταξε, το νερό είναι το ακατάλυτο. Είναι η πηγή της ζωής. Φαντάσου έναν κόσμο χωρίς νερό υπάρχει. Εδώ είναι σε αναπαραστατική μορφή φωτογραφία, στην Κερά Πελιάδος, στο Ρουσέ του δίπλα, στη Βρύση. Αυτή είναι η κόρη μου μικρή, όπου το κέρασμα της Βρύσης γίνεται. Τι γίνεται, την παραμονή της πρωτοχρονιάς, πηγαίνουν τα παιδιά, καλούδια από το σπίτι, καλημέρα Βρύση, χρόνια πολλά. Δηλαδή θεωρούν ότι πρέπει να ανταποδώσουν στη Βρύση αυτό που τους προσφέρει κάθε χρόνο, που είναι το νερό. Η ίδια η ζωή. Και όπου δεν έχουν Βρύση, τι κάνουν. Πάνε στα πηγάδια από τα οποία εδρεύονται τα χωριά και πετάνε μέσα κέρματα, γιατί πληρώνουν τη φύση. Αυτό είναι μια μορφή ανταπόδοσης. Όλα στον πολιτισμό έχουν μια ανταποδοτικότητα, μια ανταποδοτική μορφή. Αυτό το έθιμο το έχω μελετήσει σε πολλές περιοχές της Κρήτης. Πηγαίνει λοιπόν όλο το πρωί. Καλημέρα Βρύση, το ίδιο. Χρόνια πολλά. Και η Βρύση, ξέρεις, με τον νερό υπάρχει μια ολόκληρη τελετουργία και μια ιδιαίτερη σχέση. Δηλαδή, το νερό δεν πρέπει να το ξυπνήσεις απότομα, γιατί θα σου δημιουργήσει πρόβλημα. Οπότε το γράφει και ο Κονδυλάκης ακόμα. Το ξυπνάς όμορφα, όμορφα και πίνεις, αν είναι νύχτα. Έχει, αλλά μετά το νερό μεταφέρει αυτή τη δύναμη της ζωής, τη δύναμη που κάνει τα δέντρα να βλαστάνουν, τη βροχή να πέφτει, να κάνει τη γη γόνιμη στο σπίτι. Και με το μήνυμα το νερό. Είναι και ο ίδιος ο σεβασμός της κριτικής παράδοσης απέναντι σε ένα υλικό όπως είναι το νερό, που σήμερα, ας πούμε, οι μεγάλοι στοχαστές αλλά και οι διεθνολόγοι λένε ότι αν θα γίνει ένας επόμενος παγκόσμιος πόλεμος, θα γίνει για το νερό. Ναι. Το νερό μεταφέρει στο σπίτι. Στέλνανε πάντα μια κοπέλα που δεν μιλούσε στον δρόμο, αυτά να μην τα αναφέρουμε τόσο αναλυτικά. Και το νερό το ρίχνανε στο κατώφλι του σπιτιού. Γιατί όπως τρέχει το νερό, να τρέχουν και τα γαλά στο σπίτι μας. Έτσι λέγανε. Έτσι. Ήταν η ευχή της πρωτοχρονιάς. Είναι πολύ σημαντικό πάντως, γιατί μέσα από την παράδοση, κύριε Ψηλάκη, μπορούμε να μάθουμε και την ίδια την ιστορία, κάνοντας μια απλή ερώτηση σε έναν παλαιότερο που γνωρίζει.